Και άμεσα. Καλό ναι. μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και άμεσα. Καλή εβδομάδα. Από τον Αύγουστο, λοιπόν, οι μειώσει, σημαντικέ μειώσει. Μειωμένο κατά 10 με 30% θα είναι ο ένφια που θα κληθούν να πληρώσουν ε, για το 2019 περισσότεροι από 5,8 φορολογούμενοι, σύμφωνα με τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Με βάση, λοιπόν, πληροφορίε από το Υπουργείο Οικονομικών, ο ένφια του 2019 θα είναι μειωμένο 30% για περίπου 3,49 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Φορολογούμενους, φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία έω 60.000 ευρώ. 25% μεσοσταθμικά για 1 εκατομμύριο φορολογούμενου με ακίνητα συνολική αξία πάνω από 60.000 έω και 100.000 ευρώ. 20% μείωση για 1,33 εκατομμύρια φορολογούμενου με ακίνητα συνολική αξία πάνω από 100.000 ευρώ και έω ένα εκατομμύριο ευρώ. Και τέλο 10% για 14.706 φορολογούμενου με ακίνητα αξία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Όπω βλέπουμε και στην οθόνη μα υπάρχουν κάποια παραδείγματα που έδωσε το Υπουργείο. Μιλάμε για πραγματικά παραδείγματα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα ξεχωριστά. Φορολογούμενος με διαμέρισμα στο Δήμο Περιστερίου με αξία 55.440 ευρώ, εάν το 2018 πλήρωσε για ένφια 322,19 ευρώ, το 2019 θα δώσει 225,50. 93 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μία μείωση ύψους 30% ή διαφορετικά 96,66 ευρώ. Το δεύτερό μας παράδειγμα, φορολογούμενος με διαμέρισμα στο Δήμο Κουρ Κορδελιού μου της Θεσσαλονίκης με αξία 67.568 ευρώ, αν το 2018 πλήρωσε 371,32 ευρώ, φέτος θα πληρώσει 271,06 ευρώ. Μείωση δηλαδή ε, ύψους 27% 100, συγκεκριμένα 100 ευρώ. 26 φορολογούμενος με διαμέρισμα στο Δήμο Νέας σε της Αττικής με αξία 79.853 ευρώ. Το 2018 έδωσε για ένφια 399,81 ευρώ. Το 2019 θα πρέπει να δώσει από την τσέπη του 299,86 ευρώ, μείωση δηλαδή περίπου 100 ευρώ. Πάμε τώρα στο τέταρτό μας παράδειγμα, φορολογούμενος με διαμέρισμα στο Δήμο Φιλής της Αττικής με αξία 76.230 ευρώ, αλλά και πατρικό μονοκατοικία αξίας 39.690 ευρώ, δηλαδή συνολική αξία τα κινητά του έχουν 115.920 ευρώ. Το 2018 έδωσε 665.54 ευρώ, φέτος θα πληρώσει 532.43 ευρώ μείωση δηλαδή 133,11 ευρώ. Α, πέμπτο παράδειγμα, φορολογούμενος με διαμέρισμα ε, στη ζώνη του Δήμου Αγίας Παρασκευής αξίας 104.650 ευρώ και εξοχικό μονοκατοικία στο Δήμο Ραφήμνας επί Κερμίου Αττικής, αλλά αξίας 52.500 ευρώ, δηλαδή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 157.150 ευρώ. Το 2018 για ΑΕΝΦΙΑ έδωσε 667 0,05 ευρώ, φέτο θα δώσει 533,64 ευρώ. Μείωση ύψου 20% δηλαδή 133,41 ευρώ θα μείνουν φέτο περισσότερα στην τσέπη του. Πάμε να δούμε το έκτο παράδειγμα που έδωσε το Υπουργείο φορολογούμενος με διαμέρισμα α, στο Δήμο Θεσσαλονίκης αξίας 150.696 ευρώ και εξοχικό μονοκατοικία αλλά και πατρική μονοκατοικία με συνολική αξία όλα αυτά 288.921 ευρώ πέρυσι ε, έδωσε για ένφια 1.348,19 ευρώ φέτος θα δώσει 1.078,55 ευρώ μείωση δηλαδή περίπου 270 50 ευρώ. Πάμε τώρα και στο επόμενο παράδειγμα φορολογούμενος με διαμέρισμα άξιας 330.576 ευρώ. Αν πέρσι έδωσε 1.543.92 ευρώ, φέτο θα δώσει γένφια 1.235,14 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μία μείωση ύψου 20%, δηλαδή 308,78 ευρώ θα του μείνουν περισσότερα. Άρα, ήταν η Γεωργία Καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ με τα αναλυτικά σου παραδείγματα.